Ο Λάτι μου αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη ένα τη υποδρομία. Με καλή εκκίνηση ο Φλίντ οδηγεί τον όμιλο. Έρχεται να τοποθετήσει στη δεύτερη θέση ο Πανάκριβο μαζί με τον Δαβίδ. Ο Μελανιπτή βελτιώνει την θέση του. Λίγο πίσω μείνει ο Μύρονα. Με τον Φλίντ να βρίσκεται στην πρωτοπορία ο Πανάκριβο. Δαβίδ ακολουθεί στη συνέχεια ο καπετάν Αντρόνικο. Μελανιπίδη, ακόμα πιο πίσω είναι ο Μύρονα, το ύψο των 800 μέτρων. Ο Φλίν δίνει τον ρυθμό από τον Πανάκριβο και τον Δαβίδ. Ο Μελανιπίδη σιγά σιγά περνά στην τέταρτη θέση πολύ κοντά πλέον. Ο καπετάν Αντρόνικο και ο Μύρονα αρκετά πιο πίσω. Με τον Φλίν να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Δαβίδ περνά τώρα στη δεύτερη θέση και είναι στα δύο μήκη πίσω από τον Φλίν που προηγείται. Ο Μελανιπίδη τρέχει στην ιστορική. Να και ο Μύρονα τώρα, ο οποίο βελτιώνει σημαντικά τη θέση του με τον Φλίν. Να ετοιμάζεται να μπει πρώτο στην ευθεία υπό την καταδίωξη του Δαβίδ, του Μελανιπίδη και τώρα του Μύρονα. Ενώ άρχισε ένα πολύ καλό φίνιτ και ο Τσερκώτης ψήλος τώρα. Τελευταία 300 μέτρα, μεγάλες μάχες με τον Τσερκώτη ψήλο να επιτίθεται σε όλους στα τελευταία μέτρα και να φαίνεται να περνά ο Τσερκώτης ψήλος στην πρωτοπορία και μάλιστα να ανοίγει τη διαφορά. Ο Τσερκώτης ψήλος, εντυπωσιακό, πάει για να κερδίσει πολύ εύκολα τον όμιλο. Μελανιπίδη στη δεύτερη θέση, Μύρονα. Και Δαβίδ